η πύλη του Πολυτεχνείου. Εξ όλων των λύσεων οι οποίες σε προτάθησαν, σαν πλέον πρόσφορη, εκρίθη να ανοίξει η πύλη με την ενέργεια ενός άρματος μάχης. Δεν θυμάμαι ποια πλευρά έκανε αυτή την πρόταση η οποία τελικώς έγινε αποδεκτή. Μόλις έγινε αυτό, εγώ πήγα απέναντι από την πύλη, έφερα ένα άρμα απέναντι από την πύλη και ένας από τους τρεις εκπροσώπους των φοιτητών, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς, με έναν τηλεβόα ειδοποίησε τον κόσμο ο οποίο ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο να απομακρυνθεί από την πύλη και θα πέσει πορτέρα. Ανέβηκα κι εγώ ίδιο επάνω στο άρμα και σιγά σιγά ξεκινήσαμε και ρίξαμε την πύλη. Πίσω από την πύλη δεν υπήρχε κανένα. Υπήρχαν μόνο δύο αυτοκίνητα τα οποία και κατεστράφησαν και δεν τραυματίστηκε ούτε σκοτώθηκε κανεί. Η μόνη η οποία τραυματίστηκε ήταν κάποια κυρία ονόματι Ριγοπούλου, η οποία δεν ήρθε καθόλου σε επαφή με το άρμα. Τραυματίστηκε, υποθέτω, από διάφορα αντικείμενα τα οποία εξφενδονίστηκαν μακριά κατά την πτώση του άρματο και η πλησιέστερη απόσταση που ήρθε η ελόγω κυρία με το άρμα ήταν τουλάχιστον 15 μέτρα.